Μπίκιαν ο καλός καιρός, σχεδόν ανοιξιάτικος, δεν έντυσε τα ορεινά στα λευκά. Οι ταξιδιώτες των Χριστουγέννων, ακόμη και όσοι είχαν από καιρό πριν σχεδιάσει τα Χριστούγεννά τους, σύμφωνα με την επιθυμία τους να είναι κοντά σε χιονισμένο τοπίο, δεν πτωήθηκαν, αφού τόσο στα καταλήματα, όσο και στα καταστήματα εστίαση σε περιοχές όπως τα Ανόγια ή και το Οροπέδιο Λασιθίου, οι πληρότητες και φέτος πλησίασαν το 100%. Στο φουλ, το 98% η πληρότητα υπάρχει εδώ στο Οροπέδιο. Μια χαρά είναι, υπάρχει πολύ επισκεψιμότητα. Αυτό δείχνουν και οι κρατήσεις που υπάρχουν στα δωμάτια, αλλά και τα μαγαζιά της εστίασης, όπου οι επισκέπτες είναι σταθεροί. Η γαστρονομική έτσι, βόλτα στα Ανόγια δεν μπορεί να λείψει αυτές τις γιορτές. Και από αυτή την πλευρά θεωρώ ότι είμαστε καλά. Σίγουρα καλύτερα θα ήμασταν και οι επισκέπτες θα είχαν καλύτερη ανταμοιβή αν το χιόνι ήταν στο βουνό. Στα Ανόγια είναι από τις ελάχιστες έως σπάνιες φορές που ο καιρός και το τοπίο έμοιαζε αμιγώς με ανοιξιάτικο, καθώς οι καιρικές συνθήκες σε τίποτα δεν θύμιζαν φέτος άλλες χρονιές. Πράγματι, χρόνια πολλά έχουμε να δούμε ανοιξιάτικο καιρό στα Ανόγια ημέρες των Χριστουγέννων. Κάποιες στιγμές στο παρελθόν, στα μέσα του χειμώνα, να έκανε μια ανάπαυλα, αλλά αυτή την φορά η άνοιξη είναι παρατεταμένη. Και στο Οροπέδιο Λασιθίου, ο χειμώνας μέχρι σήμερα έχει εμφανιστεί μόνο με κάποιες περιορισμένες βροχοπτώσεις και πάντως ανήμερα των Χριστουγέννων οι επισκέπτες μπόρεσαν να κάνουν την ευχάριστη βόλτα τους στον κάμπο αλλά και τα καταστήματα εστίασης της περιοχής με φόντο τα λασιθιώτικα όρη. Δεν είναι χειμώνας. Είναι πιο μαλακός ο χειμώνας. Ήρθα που έχει βρέξει, δεν είναι ούτε το νερό είναι πολύ που έχει ρίξει. Η Κρήτη από τη μια άκρη έως την άλλη της βιώνει μια εορταστική καλοκαιρία που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες ωστόσο από αύριο το πρωί και με τους μετεωρολόγους να εκτιμούν ότι παρά το γεγονός ότι και την πρωτοχρονιά οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές, μια διαφοροποίηση αναμένεται τις πρώτες μέρες του νέου έτους που όμως κατά πάσα πιθανότητα θα επηρεάσει συγκεκριμένες και μόνο περιοχές. Η θερμοκρασία για την Τρίτη αναμένεται ότι θα πέσει σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα, μιας και αποχωρεί αυτή η θερμή αέρια μάζα που έχει φέρει τις ψηλές θερμοκρασίες και θα δούμε το θερμόμετρο και πάλι να επιστρέφει προς τους 20 βαθμούς Κελσίου. Μια διαταραχή που βλέπουμε εκεί προς το τέλος του χρόνου δεν την αξιολογούμε ακόμα θετικά. Θα έλεγα ότι μάλλον πως μπορεί να μην δούμε κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχει όμως η πιθανότητα. Αυτό θα μας δώσετε λίγο χρόνο να το εκτιμήσουμε, όχι κάτι το έντονο, αλλά έστω και για κάποια τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση όμως καλές ήταν οι καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές του νησιού με ήπιους ανέμους. Τις θερμοκρασίες όμως να επιστρέφουν σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα, κάτι που θα λέγαμε ότι είναι και θεμητό για την